Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας πω γιατί είναι σημαντικό ο σκύλος σας να είναι εκπαιδευμένος και δεν εννοώ δω στο πόδι και τα λοιπά, αυτό δεν χρησιμεύω και σε κάτι αλλά εγώ το μαθαίνω έτσι γιατί μου αρέσει να το κάνει. Λοιπόν, θα βασιστώ σε ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγο. Εγώ κάθομαι να δίνω το ρουτί και εκεί έχω τον μπολ του με το νερό και, και λίγο φαγητό γιατί το έχει αφήσει και το αρέσει να το τρώει εδώ έξω. Τέλος πάντων, ήμασταν εδώ, καθόμαστε. Ευτυχώς τον είχα ελεύθερο με την αλυσίδα γιατί περνάει ένα σκέρος με ένα pitbull και λέω σε περίπτωση που περάσει, ας τον αφήσω λίγο με την αλυσίδα για να μπορώ να τον μαζέψω. Και τέλος πάντων, ακούω τον μπολ του, λέω ο αέρας, άχιτε θα ήταν. Τέλος πάντων, με σηκωμένα τα αυτιά, ο Ρούντι περιμένει να του πω πήγαινε για να πάει. Ouch. Πήγαινε για να πάει, του λέω πήγαινε. Τέλος πάντων, μέσα να πάω κι εγώ να δω τι έγινε, γιατί είχε σταματήσει εκεί. Ακούω γάβγισμα και βλέπω το Ρούντι να κυνηγάει ένα σκυλί. Το σκυλί, εκεί που ήταν το σπίτι του, ήταν και άλλα σκυλιά πιο άγρια. Και άμα πήγαινε ο Ρούντι, μπορεί να τον είχαν τσακώσει άσχημα μέχρι και να το σκότωναν. Τέλος πάντων, ναι. Και επειδή ενώ του μάθαινε το έλα και το έκανε μόνο όταν έβλεπε ότι είχα φαγητό, το είχε γίνει σαν συνήθεια. Του λέω, έλα εδώ Ρούντι, μη πας. Και ήρθε. Γιατί σκέφτεται, για να μου λέει έλα έχει λόγο, θα μου έλεγε πήγαινε άμα ήθελε. Τέλος πάντων, συνεχίζω γιατί σταμάτησε το βίντεο, είχε λίγη φασαρία. Σε αυτό χρησιμεύσε πολύ, γιατί όπως είπα μπορεί να την έχω σκοτώσει, τα άλλα σκυλιά. Όπως χρησιμεύουν και άλλες εντολές, ακόμα και το κάτσε κάτω μπορεί σε κάποια φάση να χρησιμεύσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Και να προσέχετε πολύ τους τετράποδους φίλους σας.